Καλό να φάω. Όχι. Πάμε. Πάρε μια μπανάνα. Ούτε την μπανάνα δεν μπορώ να πάρω. Θα ξαπλώσουμε την μπανάνα πάνω στο υπέροχο ξύλο κοπής που έχουμε πάρει από την Κέρκυρα. Πόσες θα βάλουμε? Βάλε 5-6. Βάλτε σε όλες, ρε γυναίκα. Βάλτε σε όλες εδώ. Ξάπλωσέ τις να ξεκουραστούν. Ναι. Το φαγητό πρέπει να είναι ξεκούραστο. Να χαλαρώσουν πριν μαγειρευτούν. Είναι λίγο όριμες οι μπανάνες μας. Παίρνουμε ένα κουταλάκι. Πάρε ένα κουτάλιον και σκάψε. Α, έτσι στο ξαπλωτό. Στο ξαπλωτό, ναι. Την μπανάνα χωρίς να τη διαλύσεις, γιατί εγώ είμαι λίγο. Καλά κάναμε και ήταν όριμες οι μπανάνες για να μπορούμε να κάνουμε αυτό εδώ το αυλάκι. Πού θα το ρίχνουμε? Θα κάνουμε τηγανίτες μετά, μπανανοτηγανίτες. Τέλειο. Δεν πετάμε τίποτα. Σκάβουμε ένα λίγο βαθύ αυλάκι, γιατί υπάρχει λόγος. Χρησιμοποιούμε αυτό το υπέροχο προϊόν, παιδιά, που πάει παντού και με όλα. Πόσο χρόνο να είναι αυτό το παιδάκι? Αυτό το παιδάκι μπορεί να είναι και. 45. 105. Ανοίγουμε τα Kinder, ναι, και τα τοποθετούμε μέσα στο αυλάκιον. Εντάξει, επειδή όμως δεν είναι ευθεία. Α, όχι, ευθεία είναι εδώ. Σε παρακαλώ, δεν θέλω διόρθωση. Όχι, σεφ. Όχι, όχι. Φύγω, τη διώχνω έτσι. Άμα μου κάνει και άλλη παρατήρηση, φύγει τώρα. Το καλό με τη Ζάνα είναι ό,τι να της πεις γελάει. Ναι, ρε φίλε. Και τελικά λέει δεν χωράει, όντως. Τελικά δεν χωράει. Πόσπασες. Λίγο. Πόσπασες. Πάμε να κόψουμε φύλλο σφολιάτας για να συνεχίσουμε το γλυκό μας. Σε λεπτές λωρίδες. Έχεις μεγάλη αυτοπεποίθηση με αυτή τη συνταγή. Πρώτα την έχεις κάνει μερικές φορές. Ποτέ. Πρώτη φορά θα γίνει, παιδιά. Ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο θέλει να το δοκιμάσει. Θέλω να δοκιμάζω, ρε παιδιά. Λοιπόν, παίρνουμε ένα και πρέπει να τυλίξουμε τώρα την μπανάνα μας. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό? Άρα αυτή η συνταγή θέλει δύο άτομα. Κόπηκε. Τόση προσπάθεια για ένα γλυκάκι. Εντάξει. Στο ίντερνετ τα δείχνουν όλα πολύ πιο εύκολα. Εμείς εδώ δείχνουμε την αλήθεια, δεν είναι τόσο απλό. Το βάλαμε στο ταψάκι, πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Ναι. Έτοιμοι είμαστε, έτσι. Τα τυλίξαμε όμορφα και ωραία. Πάμε να βουτυρώσουμε τώρα για να τα ψήσουμε. Να βουτυρώσω εγώ ή εσύ? Εσύ. Εσύ. Έτοιμα, πάμε για ψήσιμο. Ωραία, θα τα βάλουμε στο φούρνο γύρω στους 200 βαθμούς. Κάνα 20 λεπτό, δεν ξέρω τώρα. Θα το δούμε. Μόλις ροδίσουμε, μόλις ψηθεί τη σφολιάτα, αποσύρουμε και σερβίρουμε. Βγήκαν από το φούρνο, δεν φαίνονται γιατί είναι ίδιο χρώμα με το ξύλο κοπής. Καλά που έχει αυτό το μπλε. Πάμε να στολίσουμε. Θα πάρουμε σιρόπι και θα ρίξω. Πολύ δεν βάζει. Έτσι πρέπει. Μην το μαλώνεις, ρε Ζάνα. Ρε σιδές πόσο σιρόπι έβαλε. Όλα λάθος θα κάνει αυτό το παιδί. Όχι. Το κάνω για να το φάω μόνος μου. Να βάλω άχνη. Να βάλει άχνη. Έτσι. Μπορεί να είναι και ρίγανη. Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει και αυτό, ναι. Μπουγάτσα. Μπουγάτσα με μπανάνα. Και θα βάλουμε και λίγο μυγδαλάκι. Μπορείτε να βάλετε καρύδι, φουντούκι. Και τίποτα. Ή και τίποτα. Ναι, έχει αρκετές θερμίδες από μόνο του. Να το γυρίσουμε στα αγγλικά, τι λέτε, ή να μείνουμε μια απλή ταπεινή πιτσαρία. Δώσε να φάω. Μάλιστα.